Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με τα υγιεινά θέματα της ημέρας για να περάσουμε μετά στα ανθυγιεινά θέματα της ημέρας. Όταν λέω υγιεινά εννοώ καλές ειδήσεις. Όπως αυτό το νομοσχέδιο που κατατίθεται με ρυθμίσεις φορολογικές, πολύ ενδιαφέρουσες από την κυβέρνηση, για συζήτηση, για ανοιχτή διαβούλευση. Και βεβαίως στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού είναι το θέμα με τους γνωστούς διάφορους παπάδες, καλογρίτες, Παπαγγελόπουλους κλπ. Και βέβαια με τον Τούρκο Σουλτάνο τον Ερντογάν που θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα σε ένα μαζί του. Έχω κοντά μου τον πολύ καλό συνάδελφο τον Κώστα Μαρδά. Γεια σου Κώστα. Γεια χαρά Κώστα. Ο οποίος παρακολουθεί τα θέματα αυτά, όπως ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια. Γράφει και πολύ ενδιαφέροντα βιβλία για τις τουρκικές κινήσεις στη Μεσόγειο, για τις εισβολές των Τούρκων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και σήμερα μας θυμίζει ο Κώστας ότι είναι η πρώτη επέτειος από την εισβολή του Γιαβούζ, του ερευνητικού σκάφους των Τούρκων, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ήταν 8 Ιουλίου, σαν σήμερα, πριν από ένα χρόνο. Σωστά. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά να περάσουμε στην φωτεινή πλευρά του φεγγαριού πρώτα. Γιατί σήμερα κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο για διαβούλευση που περιλαμβάνει ορισμένα φορολογικά ζητήματα πολύ πολύ ενδιαφέροντα και θετικά. Κοντά μας, στο τηλέφωνο μας, έχουμε τον φοροτεχνικό και οικονομολόγο, τον κύριο Μουζάκη. Καλησπέρα κύριε Μουζάκη. Καλησπέρα σας. Για να μας βοηθήσει λιγάκι να προσεγγίσουμε τα θέματα αυτά, γιατί είναι της ειδικότητάς του. Κύριε Μουζάκη, το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν κατατέθηκε σήμερα προς διαβούλευση. Περιλαμβάνει 5 σημεία, πολύ ενδιαφέροντα, θα σας τα πω και θα μας τα εξηγήσετε περισσότερο. Το πρώτο είναι, δίνονται κίνητρα σε συνταξιούχους, πολίτες ξένων χωρών να μεταφέρουν τα δικαιώματά τους στα φορολογικά και στις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα. Αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Δηλαδή, καλούνται ξένοι πολίτες που έχουν αποκτήσει εισοδήματα να τα φέρουν και να τα φορολογήσουν στην Ελλάδα. Με συντελεστή 7% θα φορολογείται αυτοτελώς κάθε χρόνο και για 10 χρόνια το εισόδημα που αποκτούν στο εξωτερικό οι αλλοδαποί συνταξιούχοι που θα επιλέξουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Γιατί γίνεται αυτό και τι σημαίνει? Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια όπως καταλαβαίνουμε όλοι προκειμένου να προσελκύσουμε αλλοδαπούς που έχουν πάρει ήδη τη σύνταξή τους και ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι που ενδιαφέρονται να μετακομίσουν στην Ελλάδα για να περάσουν τα επόμενα χρόνια της ζωής τους, γιατί η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός προορισμός για να ζουν στον ήλιο και τη θάλασσα. Άρα λοιπόν τους δίνουμε ένα κίνητρο και τους λέμε τι, ελάτε στη χώρα μας. Θα δηλώνετε τη σύνταξή σας στη χώρα μας, θα φορολογήσετε με το ελάχιστο που είναι ένα 7% που θεσπίζει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση και με αυτόν τον τρόπο τι θα κάνουμε, θα φέρουμε κόσμο στη χώρα μας και αυτός ο κόσμος καταλαβαίνετε ότι δεν θα μείνει μόνο σε αυτό ότι θα του πάρουμε το φόρο 7% με τη συντάξεως, γιατί κάποιοι δεν έχουν και πολύ καλές συντάξεις. Θα του πάρουμε όμως τι, μια σειρά πραγμάτων όπως αυτός θα πρέπει κάπου να μείνει, πιθανά να νοικιάσει, πιθανά να αγοράσει ακίνητο, θα βιοποριστεί εδώ στην Ελλάδα, θα ζήσει εδώ, θα κυκλοφορήσει, που σημαίνει μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο, που σημαίνει θα ξοδέψει, θα ξοδέψει, να ψωνίσει, να πάει και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να αποκομίσουμε από ξένους και δι' εύκολους στις περισσότερες περιπτώσεις ό,τι περισσότερο μπορούμε, ούτως ώστε να βοηθεί η δική μας οικονομία που το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερος εξαιτίας του COVID αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Τώρα βεβαίως υπάρχουν δύο προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 χρόνια. Από τα 6. Σωστά, έτσι είναι. Έτσι, λέει λοιπόν ότι θα εξετάσω ότι στην τελευταία εξαιτία, στα τελευταία 5 χρόνια να μην είσαι κάτοικος Ελλάδος. Και βεβαίως να προέρχεστε από χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας. Ποιες χώρες είναι αυτές, ξέρετε, γιατί είναι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλλες? Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες. Είμαστε με περισσότερες από 50-60 χώρες που έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία με αποτέλεσμα να ανταλλάσσουμε στοιχεία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αφού υπάρχει διοικητική συνδρομή, μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να γνωρίζουμε, το ελληνικό κράτος εννοώ, το Υπουργείο Οικονομικών ιδιαίτερως, τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαβιούν τα περιουσιακά του στοιχεία, ούτως ώστε να αποφύγουμε τυχόν παρατράγουδα
με ανθρώπους που ίσως έρχονται να αποθέσουν χρήμα στην Ελλάδα που δεν έχει ακολουθήσει νόμιμες διαδρομές. Μάλιστα. Και αυτό είναι παραβατική συμπεριφορά, όπως καταλαβαίνετε. Πολύ ωραίο. Το δεύτερο μέτρο που αναφέρεται σε αυτό το νομοσχέδιο είναι απαλλαγή των αγροτών από το τέλος επιδιδεύματος. Σωστά. Σωστά. Οι αγρότες, όπως και όλοι οι άλλοι, πληρώνανε τέλος επιδιδεύματος. Και τι έρχεται να πει η συγκεκριμένη διάταξη, λέει. Όσοι είναι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, δηλαδή πραγματικοί αγρότες, όχι έχουν αγοράφει, είμαι λογιστής εγώ και επειδή έχω αγοράφει κάπου βαπτίζομαι αγρότες, όχι. Αυτοί που είναι αγρότες, λοιπόν, πραγματικοί αγρότες του κανονικού καθεστώτος και με την προϋπόθεση ότι έχει περάσει τουλάχιστον μια πενταετία από τότε που ήταν, είναι δηλωμένοι ως αγρότες, πραγματικοί αγρότες δηλωμένοι στην εφορία, αυτοί λοιπόν θα απαλλαγούν του τέλους επιδιδεύματος και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια ρύθμιση που θα τους βοηθήσει ιδιαίτερα τούτη εδώ την περίοδο, η πολύ δύσκολη για όλους μας και για τους αγρότες βεβαίως. Με αποτέλεσμα να εξοικονομήσουν αυτά τα 600 ευρώ ότι έδιναν προς το τοπικό κράτος, 650. Μάλιστα. Πάμε στο τρίτο μέτρο. Δωρεάν παροχή μετοχών σε εργαζόμενους με συντελεστή 15% θα φορολογείται η υπεραξία που θα αποκομίζει ο εργαζόμενος από την πώληση των μετοχών που θα του παρέχει δωρεάν η επιχείρηση. Για εξηγήστε μας αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μπορεί μια επιχείρηση να δώσει δωρεάν μετοχές της στους εργαζόμενους και αυτοί να τις πουλήσουν μετά. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Αυτό ακριβώς που είπατε. Πολλές επιχειρήσεις, λοιπόν. Το θυμάμαι, το θυμάμαι αυτό που έγινε στο ΔΟΛ, στον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη. Ναι. Τότε μας είχε δώσει κάποιες μετοχές. Ναι, για πέστε μου. Ναι. Ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις διαλέγουν να δώσουν κίνητρα στους εργαζομένους τους, δίνοντάς τους μετοχές. Άρα, λοιπόν, με αυτό το τι πετυχαίνεις. Ο εργαζόμενος να μην βλέπει την επιχείρηση ως τον εργοδότη του, αλλά και να βλέπει τον εαυτό του ως συνεταίρο. Έτσι δεν είναι? Άρα, λοιπόν, έχει μεγαλύτερη διάθεση να δουλέψει, γιατί λέει, είναι το δικό μου μαγαζί, είναι η δικιά μου επιχείρηση. Πολλές, λοιπόν, επιχειρήσεις προσπαθούν να δώσουν τέτοιου είδους κίνητρα, δίνοντας μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης στο κόψιμος, όπως λέγονται, προκειμένου οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τέτοιου είδους τίτλους. Και αν θέλουν να τους πουλήσουν στο μέλλον, τους λέει ο νομοθέτης ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι ένα, το προϊόν της πώλησης είναι, αν προκύψει υπεραξία, δηλαδή τη υπεραξία, αν τη μετοχή την έχει πάρει 10 ευρώ και κάνει 30 ευρώ, τότε στα 20 ευρώ που είναι η υπεραξία που κέρδισες, που καρπόθηκες, αφού την πούλησες, θα πληρώσεις φόρο. Της τάξης του 15% μπορεί να γίνει και 5% κάτω από προϋποθέσεις. Αν έχουν διακρατηθεί, λέει, μετοχές πάνω από 24 ή 36 μήνες, μπορεί ο συντελεστής αυτός στο 15% να γίνει και 5%. Μας. Είναι, λοιπόν, κάποια κίνητρα που δίνονται στις επιχειρήσεις. Ενδιαφέροντα. Και όχι μόνο, έτσι, στο σύγχρονο επιχειρήν, αυτό είναι, ξέρετε, καθημερινότητα. Τώρα, το τέταρτο μέτρο σε αυτό το νομοσχέδιο για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία, γιατί αποσυμφορίζει τα δικαστήρια από όλες αυτές τις ιστορίες και τις εμπλοκές τις δικαστικές μεταξύ πολιτών. Δημιουργείται μια εξπρές εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών με κούρεμα προς αυξήσεων και προστίμων έως 75%. Για αποσυμφόρηση των δικαστήριων. Γίνεται μια επιτροπή στην οποία μπορεί να πηγαίνει ο πολίτης και να υποβάλει την αίτησή του για την διεκπαιρέωση των διαφορών αυτών. Σωστά. Είτε η υπόθεσή σου, λοιπόν, βρίσκεται στο διοικητικό δικαστήριο. Παλιά τα λέγαμε φορολογικά δικαστήρια. Στα διοικητικά, λοιπόν, δικαστήρια. Ή βρίσκεται ακόμα και στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα υπάρχει μια τριμελής επιτροπή, στην οποία θα μπορεί κάποιος να προσφύγει για να λύσει τη διένεξη που έχει με το ελληνικό δημόσιο εξωδικαστικά. Αφορά μόνο φορολογικές παραβάσεις και όχι τελωνειακές, πρέπει να πούμε εδώ. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, αν μετουσιωθεί σε πράξη και υπογραφεί πρακτικό με το οποίο αποδεχόμαστε το συμβιβασμό, τότε σου λέει, έλα, πλήρωσε μου ένα 30% στην αρχή και για το υπόλοιπο 70% θα σου δώσω τη δυνατότητα να κερδίσεις πρόσθετους φόρους, στόχους προς αυξήσεις. Να κερδίσει, λοιπόν, μια έκπτωση στις τάξεις ακόμα και 75%. Δηλαδή, αν το 70%, έστω, λοιπόν, ότι έχεις ένα φόρο που είναι 100.000 ευρώ και είπαμε, λοιπόν, ότι είναι 100.000, θα δώσουμε τα 30, στο υπόλοιπο 70, στα 70.000 που παραμένουν, που μένουν, θα έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε πάπαξ, να κερδίσουμε μέχρι και το 75% του προσαυξήσεων. Γιατί μέσα στα 70 αυτά, πιθανά, 30-35.000 είναι προσαυξήσεις. Οπότε θα κερδίσουμε το 75% αυτών. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Μεγάλο. Προκειμένου να δώσει την ευκαιρία σε πολλούς που είναι εγκλωβισμένοι στα δικαστήρια. Γιατί ξέρετε, εδώ για να αποδοθεί δικαιοσύνη, δυστυχώς, περνάνε πολλά χρόνια.
Έχουμε λοιπόν μια διάνοιξη με την εφορία σήμερα. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι συγκεκριμένη, δεν θα την πούμε τώρα, δεν είναι τη παρούση. Είναι χρονοβόρο. Και βεβαίως, όταν φτάσουμε στα δικαστήρια, για να φτάσει να συζητηθεί η υπόθεση, μπορεί να περάσουν και 3 και 4 και 5 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είσαι δέσμιο των αρχών όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πιθανά σου έχουν δεσμεύσει λογαριασμού, κινητή περιουσία, ακίνητη περιουσία, τα πάντα. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία κάποιο να λύσει το πρόβλημά του εξωδικαστικά, να πληρώσει ό,τι του αναλογεί, αφού υπάρχει ένα συμβιβασμό και τον αποδεχτεί με μειωμένες προσαυξήσεις, και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα του λύσει το πρόβλημα και δεν θα είναι μια ζωή δέσμιος των φορολογικών αρχών. Και το τελευταίο μέτρο επίσης έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμορφώνεται και εξορθολογίζεται το καθεστώς φορολογίας των επιβατικών αυτοκινήτων και των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης. Ναι, εκεί, ξέρετε, υπήρχε μια φόρμουλα και εξακολουθεί να υπάρχει, αν ρωτήσετε αυτούς που ασχολούνται με τα αυτοκίνητα, όπου τους δίνονταν η δυνατότητα να πηγαίνουν να αγοράζουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από το εξωτερικό και να τους συμφέρει να τα πουλάνε στην Ελλάδα, γιατί το κέρδος που έπαιρναν είναι πολύ μεγάλο. Η νομοθεσία της έδινε αυτή τη δυνατότητα, δεν θα πω ότι καταστρεφόταν διατάξεις, απλά αυτό προσπαθεί να το ανακόψει το υλικό, με αποτέλεσμα, αν είχατε εσείς ένα μεταχειρισμένο εγώ αυτοκίνητο και βγαίνατε να το πουλήσετε, το βάζατε στις εφημερίδες, μια αγγελία στο διαδίκτυο, βλέπατε ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Γιατί υπήρχαν αυτοκίνητα από το εξωτερικό μεταχειρισμένα σε καλύτερη τιμή. Και λέγαμε πώς είναι δυνατόν να πουλάω εδώ εγώ στην Ελλάδα σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή και να είναι κάποιος ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικός. Προσπαθεί λοιπόν με το μέτρο αυτό να ανακόψει όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να έχουμε αναβάθμιση τη πόλη του μεταχειρισμένου, αυτού μεταχειρισμένου και εγχώρου μεταχειρισμένου, αυτού που κυκλοφορεί εν πάση περιπτώσει στη χώρα μας και όχι αυτού που εισάγεται, που έρχεται από το εξωτερικό. Κύριε Μουζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας και για την βοήθεια που μας προσφέρατε. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά λοιπόν ενδιαφέροντα μέτρα, θετικά μέτρα, έτσι διορθώνουν μερικά πράγματα. Α, δούμε αν θα εφαρμοστούν, γιατί στην Ελλάδα, είπαμε, νόμοι υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά συνήθως δεν εφαρμόζονται. Πάμε τώρα και εσύ, σε ένα θέμα που το ζούμε καθημερινά. Μας δημιουργεί έτσι ανησυχία. Θα το βρούμε μπροστά μας. Μιλάμε για ένα καλοκαίρι που μπορεί μέχρι και ένα θερμό επεισόδιο να συμβεί με την Τουρκία και γενικά μας κρατάει σε μια ανησυχία. Μιλάω για τις ενέργειες Τουρκίας, Ερντογάν, με τα θέματα αυτά της ΑΟΣ και της έρευνας για υδρογονάνθρακες. Ο Κώστα Μαρδάς, ο φίλος και πολύ πολύ καλός συνάδελφος, γράφει αυτή την εποχή μάλιστα ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι ένα ημερολόγιο των τουρκικών... Είναι το ημερολόγιο των γεωτρήσεων. Είναι ο άοπλος, όπως λέω εγώ, πόλεμος των γεωτρήσεων που ξεκίνησαν οι αδελφοί μας στην Κύπρο και που υπερκλιμάκωσαν την κρίση με αποτέλεσμα να εξαγριωθεί το θηρίο Ερντογάν στην πιο δυνατή του στιγμή, όταν το χαϊδεύουν όλοι, και να μας απειλεί με έρευνες και γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Ιεράπετρας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ένας λόγος που τα πράγματα έχουν φτάσει εδώ, που έχουν φτάσει με την Τουρκία, που μιλάμε και για αριθμό επεισόδιο, είναι μια τακτική, μια στάση των Κυπρίων που ουσιαστικά μετέφεραν και το πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Ελλάδα. Αυτό το έχω πει από την πρώτη μέρα, όταν πέρσι στις 3 Μαΐου εισέβαλε το γεωτρύφανο Φατίχ στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και μετά, 8 Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή πέρσι, εισέβαλε το γεωτρύπανο Γιαβούς, όχι απλώς στην Κυπριακή ΑΟΣ, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά μπήκε μέσα στα χωρικά ύδατα, μέσα δηλαδή στα 12 μίλια, από την πλευρά του κόλπου της Καρπασίας. Και εισέβαλε ανενόχλητο από Αμερικάνους, Ρώσους, Ευρωπαίους, συγκεκριμένα Γάλλους, από συμμάχους Ισραηλινούς και Αιγυπτίους, με την ουδετερότητα του ΟΗΕ, με την αποχή λόγω θεσμικής ουδετερότητας του ΝΑΤΟ και με τη Ρωσία να κάνει ουσιαστικά αβάτα στην Τουρκία. Έχω εξετάσει ημερολογιακά, σχεδόν κάθε μέρα αφιερώνω πολλές ώρες για να καταγράψω αυτή την κλιμάκωση. Γιατί δεν είναι μόνο να έχεις δίκιο, αλλά πώς κατοχυρώνεις το δίκιο σου. Δεν είναι μόνο να έχεις στόχους, αλλά πώς, πότε και με ποιο τρόπο πραγματώνεις αυτούς τους στόχους, κάνοντας πάντα ένα υπολογισμό για αυτό που λέγαμε παλιά, το συσχετισμό δυνάμεων. Οι αδερφοί μας Κύπροι είχαν αυταπάτες, όπως υπήρχε η αυταπάτη του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα λυγίσει με ένα μόνο άρθρο τους δανειστές, και είδαμε που κατέληξε, στην ταπεινωτική υπαγωγή της Ελλάδας στο τρίτο μνημόνιο, Τσίπρα. Το ίδιο και οι αδερφοί μας Κύπροι είχαν την αυταπάτη ότι δελεάζοντας τις μεγάλες εταιρείες, τους κολοσσούς, Exxon Mobil, Total, Noble Energy, Delek,
θα οδηγούσαν αυτές τις εταιρείες εν ονόματι των μελλοντικών κερδών να υπερασπιστούν όλη την ΑΟΣ. Δυστυχώς, ΦΕΒ υπήρξε μεγάλη αφέλεια και αυταπάτη. Και τι έχουμε σήμερα, κάνουμε μια σύντομη ας πούμε συνόψιση. Οι Κύπροι έχουν την Exxon Mobil στο οικόπεδο 10, την Noble Energy Delek στο οικόπεδο 12. Αυτές οι εταιρείες, ενώ έπρεπε να κάνουν δεύτερες επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις, λόγω της πανδημίας ανέστειλαν το πρόγραμμά τους για μετά το φθινόπωρο του 2021. Πρέπει να βλέπω όμως ότι και έχει σημειώσει η εκδίωξη του Ιταλικού γεωτρύπανου της ΕΝΗ από το οικόπεδο 3. Αυτό έγινε το Φεβρουάριο του 2018. Υπό την ανοχή όλων αυτών, ΗΠΑ, ακόμη και ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι τελικά οι Τούρκοι σχεδόν κάνουν ό,τι θέλουν εκεί πέρα. Φυσικά. Μα θυμάμαι τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, τον Κασουλίδη, που λέει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι ένας Πόντιος Πιλάτος. Γιατί? Διότι δεν έβγαλε ούτε μια μικρή ανακοινωσούλα. Όταν, θυμίζω, εσύ τα ξέρεις, θυμίζω για τους τηλεθεατές μας, το Ιταλικό γεωτρύπανο ΕΝΗ είχε βρει κοίτασμα στο οικόπεδο 6, το Ιταλο-Γαλλικό τώρα. Και έφευγε το γεωτρύπανο από το οικόπεδο 6 να πάει στο οικόπεδο 3 να συνεχίσει την ερευνητική γεώτρηση. Μπλοκαρίστηκε κατά την θαλάσσια διαδρομή το γεωτρύπανο από 10 πολεμικά πλοία της Τουρκίας. Το ακινητοποίησαν μια εβδομάδα και έκαναν ασκήσεις. Έβγαλαν μια ναύτεξ και είπαν «Μην προχωρήσεις, κινδυνεύεις από τα πυρά». Λοιπόν, οι Ιταλοί συνεννοήθηκαν με την Ρώμη, συνεννοήθηκαν με τη διοίκηση της εταιρείας και έφυγαν. Τι είπε μετά ο διευθύνων σύμβολος της εταιρείας? «Εμείς, λέει, όπου βλέπουμε πολεμικά και έχουμε γεωτρύπανο, φεύγουμε». Άρα αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ποτέ δεν θα μπορέσει η Κύπρος να δεχθεί και να υποστεί και να γίνουν εκεί πέρα γεωτρήσεις, αφού πάντοτε τα τουρκικά πλοία, τα πολεμικά, θα μπλοκάρουν κάθε γεωτρύπανο που μπορεί να είναι Ιταλικό, Γαλλικό. Δυστυχώς το πλήγμα στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου είναι τεράστιο. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο η συγκυρία της πανδημίας. Η πανδημία είναι αφορμή. Τελείωσε. Η πανδημία τελείωσε. Η Exxon Mobil μπορεί να κάνει πόλεμο εάν το αποφασίσει κεντρικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λευκός Οίκος και σταθμίσει τις δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο ή ξέρω εγώ στη Βόρειο Θάλασσα ή στον Ινδικό Ωκεανό. Δεν θα ανδελεαστεί από την πονηριά των Κυπρίων, όπου νομίζαν ότι με το φυσικό αέριο από τη μια θα δελεάσουν τις εταιρείες για να κάνουν πόλεμο υπέρ τους και από τη μια αυτό πήγαιναν να κάνουν. Θα λύγιζαν, λέει, τους Τουρκοκύπριους προκειμένου να υποφεληθούν των κερδών. Θα αναγκαζόταν να συμφωνήσουν σε μια ευνοϊκή για την Ελλάδα και την Κύπρο λύση του Κυπριακού. Δηλαδή, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα στη γειτονιά της, έξω από την πόρτα της, δέχεται μια κρίση από την κυπριακή ηγεσία. Και μιλάμε για τους Κύπριους, και δεν αναφέρομαι στον κυπριακό λαό, μιλάμε για τους Κύπριους πολιτικούς ηγέτες, τους αριστερούς, τους δεξιούς, τους κεντρώους και τους ακροδεξιούς. Δηλαδή υπάρχει, εγώ το λέω, ενεργειακό μεγάλο ιδεατισμό. Όπως ήταν η μεγάλη ιδέα για την Ένωση το 50-55, που είδαμε που κατέληξε. Στις συμφωνίες της Ζηρίχης, όπου ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έδωσε το δικαίωμα στην Τουρκία να κάνει επέμβαση, να τα λέμε όλα, έτσι. Ο παρορμητισμός θα δημιούργησε αυτό το κίνημα, ήρωες, θυσίες, εθνομάρτυρες, παιδιά μέσα από τις εκκλησίες και το κατηχητικό. Αλλά η κατάληξη λόγω του συσχετισμού δυνάμεων. Είχαμε κόντρα την κρατεία Βρετανία ακόμα τότε, την Αμερική και όλη τη Δύση. Οι Κύπροι επέμεναν. Το ίδιο, τηρουμένο των αναλογιών, είναι και αυτή η εξόρμηση για γεωτρήσεις. Μα, πάντως, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούμε καθημερινά, ακόμη και προχθές ο Ερντογάν είπε ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε στη γαλάζια πατρίδα, που σημαίνει θα στέλνουμε τα γεωτρύπανά μας όπου θέλουμε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα που λένε, ούτε από τις απειλές του Γάλλου, του Προέδρου, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλάει για μέτρα. Ούτε από τους Ρώσους, οι οποίοι κάτι μόνο μαζί του είναι, εμφανίζεται να είναι ο Τραμπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι αποφασισμένος ο Ερντογάν, από ό,τι φαίνεται, να τραβήξει το σκηνή μέχρι τα άκρα. Και εκεί πέρα τι κάνει η Ελλάδα, είναι το ερώτημα όλων. Εμείς πρέπει να, αυτό το πράγμα να μας γίνει μάθημα. Τα λέω αυτά όχι για να επικρίνω μια πολιτική ηγεσία. Τα λέω αυτά διότι και προχθές δικαιώθηκα πλήρως από τον ίδιο τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Τι είπε? Λέει, εάν στρατικοποιήσουμε αυτή την κρίση των γεωτρήσεων, θα είναι το τέλος του κυπριακού ελληνισμού. Και λέει ότι μην με κατηγορείτε εμένα για απεμπόληση πατριωτικών ιδεωδών. Αυτή την πολιτική την έχουμε συμφωνήσει με την Αθήνα από το 1974, ότι δεν μπορούμε να διώξουμε τον Ατήλα ενόπλος. Θα προσπαθήσουμε με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. Άρα το πρόγραμμα αυτό των γεωτρήσεων έφτασε στο όριό του. Κοιτάξτε,
Κώστα μου, εσύ τα ξέρεις γιατί είσαι μεγάλος ερευνητής και μεγάλος δημοσιογράφος. Τα λέει για τους τηλεθεατές μας. Η Γαλλία έχει δεχθεί ταπείνωση. Χτύπησε το Ιαβούς και το οικόπεδο 8, όπως είπα προηγουμένως, που είναι ιταλογαλλικό. Και το οικόπεδο 7, ιταλογαλλικό. Και τώρα στρυπάει το οικόπεδο 6 που ανήκει στη Γαλλία. Είναι μια σύμπραξη με την έννοια. Και δεν κινείται η Γαλλία. Πάντως ο πρόεδρος ο Γάλλος κάνει κάτι δηλώσεις. Υψώνει τους τόνους, βεβαίως. Επιθετικές, ανεβάζει τους τόνους, θα στείλω πλοία, θα στείλω ναυτικές δυνάμεις. Αλλά φοβάμαι ότι μένει μόνο στα λόγια όλη αυτή η ιστορία και η Τουρκία κάνει τη δουλειά αυτή που θέλει. Υπάρχει μια ελπίδα από τη Γαλλία, διότι όπως θες, οι πληροφορίες ανεπίσημες λένε ότι αυτό το χτύπημα στην βάση Αλουατίγια που προορίζεται για αεροπορική βάση της Τουρκίας στη Λιβύη. Αυτό το χτύπημα προήλθε από γαλλικούς πυράβλους, τώρα από πού εξετοξεύθησαν, από αεροπλάνα Ραφάλ, από υποβρύχιο της Γαλλίας στη Μεσόγειο ή από άλλη δύναμη με την δορυφορική υποστήριξη της Γαλλίας. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που θα δούμε. Οι ελπίδες μας είναι στη Γαλλία, αλλά μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Δεν πρόκειται καμιά μεγάλη δύναμη να δελεαστεί να κάνει πόλεμο με την Τουρκία για να υποστηρίξει τα ελληνικά συμφέροντα. Θα κάνει πόλεμο εάν συμφέρει στην ίδια. Και να πω το εξής. Στο οικόπεδο 6 που ανήκει στην Total, τώρα το χτυπάει μέχρι τις 18 Ιουλίου, είναι η ναυτική αναγγελία. Μέχρι τις 18 Ιουλίου. Το οικόπεδο ανήκει στην Total. Η Total δεν είναι πια κρατική του δημοσίου της Γαλλίας. Ανήκει στην BlackRock, στη μεγάλη τραπεζοεταιρεία. Έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα συνεκτιμούν οι ξένοι ηγέτες. Δηλαδή, υπάρχει μια άποψη, πολύ ρεαλιστική και πολύ κοινική θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, να κάθουμε σε ένα τραπέζι με τους Τούρκους και να κουβεντιάσουμε ακόμη και ένα είδος μοιρασιάς αυτού του πλούτου. Υφίσταται το θέμα, υφίσταται. Φυσικά. Αυτή είναι εν εξελίξη μια νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που θέλει να φέρει τις δύο χώρες σε ένα διάλογο, ώστε η γερμανική προεδρία να μην έχει το μεγάλο μπελά ενός ελληνοτουρκικού επεισοδίου, κυρίως όχι στο Αιγαίο, έτσι, αλλά στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι έχει γίνει? Γιατί δεν έχουμε πρόβλημα ερευνών και γεωτρήσεων στο Αιγαίο? Γιατί οι δύο χώρες και το 1976 στην κρίση του χώρα με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, προκειμένου να αποτραπεί ένας πόλεμος, αναγκάστηκαν και οι δύο ηγέτες, ενώ μετά και τον Ανδρέα Παπανδρέου το Μάρτιο 87, αναγκάστηκαν να παγώσουν ή να γκριζάρουν το δικαίωμα της Ελλάδας αλλά και την απέτηση της Τουρκίας για έρευνες και γεωτρήσεις. Αυτό συνιστά μια υποχώρηση. Αν το δούμε με τις ανένδοτες πρωτοπασορκικές θέσεις, ναι. Αν τον δούμε όμως με μια ρεαλιστική πολιτική, είναι μια αναγκαστική υποχώρηση με ένα κόστος για την ειρήνη. Το 1976 λοιπόν ο Καραμανλής είπε, αντί να πάω για πόλεμο θα κάνω τη συμφωνία της Βέρνης, που τι προβλέπει? Όσο καιρό διαρκεί ο διάλογος της Ελλάδας με την Τουρκία για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, καμία χώρα δεν θα κάνει έρευνες και γεωτρήσεις. Πέρασαν τα χρόνια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 87 αναγκάστηκε να απειλήσει την Τουρκία. Γιατί? Διότι η εταιρεία Ντένισον, η Καναδική, που είχε τα πετρέλαια στον πρίνο, είπε, αφού ο πρωθυπουργός της χώρας λέει ότι δεν τον δεσμεύει αυτό το πρωτόκολλο του παγώματος, θα κάνω τη γεώτρηση, γιατί είχε σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο. Η σύμβαση έλεγε 30 Μαρτίου του 1987. Κάποιοι νομίζουν ότι έγινε η κρίση λόγω του Ευαγγελισμού. Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου, βλέποντας ότι αυτή η εταιρεία πήρε στα σοβαρά τα λόγια του, τέλος πάντων, αυτή η εταιρεία όμως τον βάζει σε μια περιπέτεια πολεμική με την Τουρκία, ενώ έκανε πραγματικά κινητοποίηση ενόπλων δυνάμεων και λαού με πολύ ενθουσιασμό και όραμα, πήγε να κλείσει τη βάση της Νέας Μάκρης, ουδέποτε έκλεισε, έστειλε τον Κάρολο Παπούλια στη Βουλγαρία μια γενική δήλωση υπέρ της ειρήνης. Όταν είδε λοιπόν ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι είναι μόνος, με ουδέτερη τη Ρωσία, με ουδέτερη τον ΝΑΤΟ, με ουδέτερη την ΕΟΚ, αναγκάστηκε γι' αυτός, ενώ τρεις μέρες απειλούσε, να δεχθεί την πρόταση του ΟΖΑΛ ότι ξέρεις, ακύρωσε τη γεώτρηση της Ντένισον και αποσύρω και εγώ το πλοίο Πύρη Ρέης. Και είχαμε λοιπόν ένα πάγωμα το οποίο διαρκεί μέχρι τώρα. Πάντως δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει Έλληνας πολιτικός ηγέτης, πρωθυπουργός δηλαδή, ο οποίος θα τολμήσει, ενώ θα έπρεπε να, ίσως να το δει ρεαλιστικά το ζήτημα, που θα τολμούσε να κάνει ένα τραπέζι και να μοιράσει το Αιγαίο με τους Τούρκους. Φυσικά όχι. Εγώ είμαι χιώτης και έχω μεγάλη ευαισθησία γύρω αυτά τα θέματα. Το ζήτημα όμως είναι τι γίνεται. Αν δούμε και την εξέλιξη του Κυπριακού, θα τολμούσε κανείς το 50-55 στον ιωρικό αγώνα της ΕΟΚΑ να πει ότι ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια θα παρακαλάμε τους Τούρκους να φύγουν γιατί έκαναν εισβολή χρησιμοποιώντας τη συμφωνία της Ζυρίχης? Μάλιστα. Δηλαδή το φέρνει η Τουρκία. Κατάλαβα. Έτσι λίγο-λίγο,
που αυτό που είναι παλιά προδοσία τώρα είναι ρεαλισμός. Λοιπόν, ρεαλισμός τον οποίο δεν αποδεχόμαστε όμως, να δώσουμε κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστο Μαρδά. Ευχαριστώ πολύ. Για όλα αυτά που μας είπε και μας ενημέρωσε, για θέματα που είναι πολύ κρίσιμα και πολύ σημαντικά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί σας πάλι ανοίγουμε τηλέφωνα 211-1860-001 για εσάς. Πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί σας για το επόμενο ημίωρο της εκπομπής, το δεύτερο μέρος της, που βεβαίως όπως έχουμε πια καθιερώσει καθημερινά, είναι αφιερωμένο σε εσάς. Είναι για να ακούμε τη φωνή σας, τη διαμαρτυρία σας, την καταγγελία σας. Τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά από την ώρα αυτή μέχρι να τελειώσει η εκπομπή και είναι το 211 18 60 001. Και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιώργο από τη Σουβάλα της Αίγινας. Ναι, καλησπέρα, μπορεί να μην με ακούει ο κύριος Μαρδάς, που μπορεί να έχει φύγει, αλλά μπορεί και να με ακούει. Λοιπόν, κύριε Μαρδά, κάποτε στις πολύ πετυχημένες εκπομπές σας είχατε μια Ελληνίδα Εβραία, γλιτώσα του ολοκαυτώματος, νομίζω, το όνομά της ήταν Ναχμία. Και όπως πάντα, στο τέλος εκπομπής σας ρωτούσατε ποιο είναι το απόφθεγμα της ζωής. Σας είπε λοιπόν αυτή η γυναίκα που πέρασε το ολοκαύτωμα, πώς είναι δυνατόν η αγάπη. Αυτό είναι το νόημα και η ουσία της ζωής. Παρακαλώ τη γνώμη σας, αν και δεν ξέρω αν είναι στην εκπομπή σας ακόμα, αλλά μπορεί να την ακούσει κάποτε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ που μας πήρατε, κύριε Γιώργο. Φαντάζομαι ο κύριος Μαρδάς σας άκουσε και θα υπάρξει μια απάντηση από την πλευρά του. Προχωράμε στον κύριο ή στην κυρία. Ποιος είναι? Ο κύριος Νίκος από το Βουδί. Κύριε Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Γεια σας. Πριν δύο μέρες, μου φαίνεται, είπε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα ήταν ανέτοιμη πράξη να κάνω σε ένα χρόνο εκλογές, να κάνω τώρα εκλογές με κορονοϊό. Εγώ αυτή την πράξη, δηλαδή κήρυξη εκλογών, θα τη θεωρούσα πολύ ή λίγο ανέτοιμη, αλλά πολύ πολύ ανόητη. Αλλά τώρα σημειώστε το εξής, κύριε Χαρδαβέλα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, έκανε εκλογές το 1956. Μετά έκανε εκλογές το 1958, όταν φύγανε ο Ράλης, ο Παπαλιγούρας, ο Αποστολίδης. Μετά έκανε το 1961 εκλογές, όταν έβλεπε ότι έπεφτε η δημοτικότητά του. Μετά από το 1961 έκανε το 1963, όπου έχασε από την Ένωση Κέντρου, που πήρε 39, και μετά τις ξαναέκανε τις εκλογές ο Γέρος ο Παπανδρέου. Τι θέλω να πω, ότι ο αγιοποιημένος αρχηγός και ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας κάθε 2-3 χρόνια έκανε εκλογές όταν έβλεπε ότι έπεφτε η δημοτικότητα του ιδίου του κόμματος στο λαό. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναδρομή που μας κάνετε και για το θέμα που βάζετε. Ξέρετε πολύ καλά η ιστορία από ό,τι βλέπω. Πραγματικά έτσι τα πράγματα, έτσι γινόντουσαν οι εκλογές παλιά. Να θα μόνο στο σήμερα. Γίνεται κουβέντα ήδη για εκλογές. Ο Μητσοτάκης βέβαια το διαψεύδει, διαρρύδινε ότι θα γίνουν εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, θα το κουβεντιάζουμε κλπ. Εμείς οι δημοσιογράφοι μαθαίνουμε τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό, ότι είναι πολύ πιθανό να πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εκμεταλλευτεί δύο πράγματα, δύο γεγονότα. Το ένα είναι όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, με τις αποκαλύψεις που γίνονται για τον Παπά, για τον Παπαγγελόπουλο, με τον Καλογρίτσα, με τον Μινωή τον Εβραίο, δηλαδή όλη αυτή ο Βόρβορος και όλη αυτή η βρωμιά που έχει ξεχυθεί μπροστά μας, που λέμε είναι δυνατόν η αριστερά να κάνει τέτοιες κομπίνες και τέτοιες λοβιτούρες στο πολιτικό παρασκήνιο. Η αριστερά, η οποία ήρθε με το μεγάλο πλεονέκτημα της ηθικής, το ηθικό πλεονέκτημα, όπως λέμε. Θέλει λοιπόν να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατρακύλα μεγάλη λόγω των αποκαλύψεων. Εξάλλου και οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία από το 15 μέχρι 20 μονάδες. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό. Θέλει λοιπόν ο Μητσοτάκης να εκμεταλλευτεί την εποχή. Το δεύτερο που θέλει επίσης να εκμεταλλευτεί και που οδηγεί σε σκέψεις για εκλογές είναι ότι ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος, λόγω κορονοϊού και καραντίνας και τουριστικής πτώσης μεγάλης, θα είναι δύσκολος μήνας οικονομικά για την κυβέρνηση. Πολύ δύσκολος. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή λεφτά πουθενά.
Άρα λοιπόν θέλει να ανανεώσει, πιστεύει, την θητεία του και να πει ότι εσείς με ψηφίσατε προχθές. Άρα λοιπόν θα παλέψω με ό,τι δυνατότητες οικονομικές έχει η χώρα. Εάν με ρωτάτε προσωπικά από την εμπειρία που έχω σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι δημοσιογράφος, δεν θα πάμε σε εκλογές. Θα γίνεται κουβέντα όμως. Δεν ξέρω ποιον βολεύει αυτή η κουβέντα. Πάντως εκλογές εγώ δεν τις βλέπω για το φθινόπωρο. Τις βλέπω για τον επόμενο χρόνο, μάλλον. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, ποιος είναι? Απόστολος από τη Νέα Σμύρνη. Κύριε Απόστολε, καλησπέρα. Τον κύριο Απόστολο από τη Νέα Σμύρνη. Μας ακούει? Η κυρία Μυρσίνη. Να αφήσουμε τον κύριο Απόστολο που το έκλεισε μάλλον και να πάμε στην κυρία Μυρσίνη. Καλησπέρα, κύριε Μυρσίνη. Καλησπέρα σας. Κύριε Χαρδεβέλα, θα ήθελα ένα ραντεβού μαζί σας για να συζητήσω κάτι που θέλω. Ναι. Πότε μπορώ να έρθω? Δεν ακούω. Πότε μπορώ να έρθω στο γραφείο σας? Θα πάρετε τηλέφωνο και θα δούμε και εγώ πότε μπορώ και θα κλείσουμε ένα τηλέφωνο να τα πούμε από κοντά. Κυρία Μυρσίνη, τι ακριβώς, περίπου τι θέλετε να κουβεντιάσουμε? Κοιτάξτε, έχω ένα πρόβλημα με την ΕΙΛΑΠ. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, θέλετε να μου το πείτε? Έχει φτάσει ο λογαριασμός 2.300 χιλιάρικα. 2.300 ευρώ. Ναι, γιατί είχε διαρροή και τώρα με υλοποιήσανε. Έχετε κάνει καμία προσπάθεια στην ΕΙΔΑΒ να αντιμετωπιστεί το θέμα ή δεν έχει γίνει τίποτα? Έχω τα χαρτιά τα δικά μου και της μάνας μου, αλλά θέλουμε και του αδελφού μου τα χαρτιά. Ο αδελφός μου είναι σε εξωτερικό, δεν ξέρω σε ποια χώρα είναι. Πάρτε ένα τηλέφωνο μετά που θα κλείσουμε και μήπως μπορέσουμε να τα πούμε από κοντά να σας βοηθήσω, εάν μπορώ, μέσω ΕΙΔΑΠ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Υπομονή. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Η κυρία Βασιλική από πού? Από το Χαϊδάρι. Κυρία Βασιλική από το Χαϊδάρι, γεια σας. Καλησπέρα, κυρία Χαρδαβέλα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έχω ένα πρόβλημα κι εγώ. Βάστε. Είμαι από τη Βόρειο Ήπειρο. Mm-hmm. Από το Πογόνι της Βόρειο Ήπειρο. Μάλιστα. Έλληνα στην ξενιτιά και ξένη στην Ελλάδα που λέει το τραγούδι. Ναι, ναι. Εμείς οι Βόρειοι Ηπειρώτες έχουμε έρθει εδώ από το 91 που άνοιξαν τα σύνορα και είμαστε ανασφάλιστοι χωρίς σύνταξη, χωρίς τίποτα. Είμαι 70 χρονών εγώ και 73 ο σύζυγος. Και είμαστε από πουθενά κανένα στήριγμα. Και στην Αλβανία αμβωγμένη και εδώ αμβωγμένη. Τι γίνεται με εμάς? Παίρνουμε 100 ευρώ από την Αλβανία πάνω και έχουμε και αυτά να τα πάρουμε 6 μήνες τώρα. Με τι θα ζήσουμε εμείς? Ποιος σύζυγος άνεργος και εγώ είμαι 70 και ο σύζυγος 73. Δεν είμαστε για δουλειά, είμαστε δικαιωμένοι άνθρωποι. Μας είπανε το 18 ότι να κάνουμε κάτι χαρτιά, να πάρουμε μια σύνταξη του ΟΓΑ. Έκανα με αυτά τα χαρτιά του ΟΓΑ. Και μας έρχεται αρνητικό. Και έρχεται του σύζυγου προχτές το χαρτί μια σύνταξη υπό τον ΟΓΑ 50 ευρώ για κοραϊδία, κυρία Χαρδαβέλα. 50 ευρώ του σύζυγου και εμένα μου λένε δεν δικαιούσε. 73 και αυτό, 70 και αυτός 73. Τι γίνεται? Έχετε ένσημα εργασίες στην Αλβανία? Όχι, δεν έχουμε δουλέψει καθόλου. Είμαστε καθόλου τίποτα. Παίρνουμε μια σύνταξη από την Αλβανία 100 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Υπάρχει ένα θέμα με τις περιπτώσεις σαν τη δική σας και είναι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από την Αλβανία ή από τη Βόρειο Ήπειρο, οι οποίοι εδώ πέρα δεν παίρνουν σύνταξη ή τους δίνουν 50 και 100 όπως εσάς. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, διότι είναι πάρα πολλοί χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν έρθει από εκεί εδώ, οι οποίοι δεν παίρνουν τίποτα, δεν παίρνουν σύνταξη, δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν υπάρχουν στο ελληνικό ΙΚΑ, προφανώς, δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο ταμείο ελληνικό, προφανώς. Δουλεύαν εκεί, τους κρατάγαν τα λεφτά εκεί, οι Αλβανοί δεν έχουν στείλει τα ασφάλιστρά τους εδώ και βεβαίως δεν παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι σύνταξη. Γίνεται μια προσπάθεια να διευθετήσει το θέμα, να περιμένετε λίγο ακόμη μέχρι τέλος του χρόνου, ίσως να υπάρξει κάτι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, ορίστε. Ο κ. Κυριάκος από την Νίκαια. Κύριε Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Θέλω να πω, εχθές έβλεπα την κεντρική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
το τι δούλεμα μας κάνουν αυτοί ως τον κόσμο, δηλαδή τον κόσμο, ότι πριν κάνει αυτή τη συγκέντρωση χθες, έλεγε ότι δεν είναι πεντονόμος ούτε χωροφυλάκας. Πριν την Κεντρική Επιτροπή. Εχθές ήταν και χωροφυλάκας και πεντονόμος. Nice. Τι να πιστέψεις από τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, να πω και ένα άλλο τώρα, γιατί πέρασε, ήταν και η επέτειος, την 5 Ιουλίου που είχε βγει η κυρία Μπαζιάνα και είχε πει τότε ότι κλαίει κάθε 5 Ιουλίου γιατί δεν πήραν την κυβέρνηση και δεν πήραν την εξουσία. Και είχε πει τότε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκλεψε, δεν πρόδωσε, δεν εξαπάτη. Και τα τρία αυτά τα έκανε. Και χειρότερα, αν θα τα δείτε κύριε Χαρδαβέλα, να πιστέψει ο λαός τώρα ποιον, τον κύριο Τσίπρα. Και ακόμα, δηλαδή φταίνε και αυτοί που τον βγάλανε τον Τσίπρα. Αλαβάνος, Θοδωράκης και ο ένας και ο άλλος. Είναι για να αποβάλουν, δηλαδή από πάνω τους, ότι δεν έχουν ευθύνη όλοι αυτοί που βγάλανε τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα. Ακούστε να σας πω. Λάθη γίνανε, παρατράγουδα γίνανε, αποκαλύπτονται τώρα πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε, εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα. Ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ψήφισε αριστερά, πιστεύοντας ότι είναι οι αδιάφθοροι. Πιστεύοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα λασπόνερα των προηγούμενων καταστάσεων και κυβερνήσεων, τα σκάνδαλα κλπ. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν τουλάχιστον όσμωση, ας το πούμε έτσι, μια επαφή με αυτόν τον χώρο των λασπόνερων ή του ΣΥΡΙΖΑ. Σκάνδαλο μεγάλο συγκεκριμένο δεν έχει βεβαίως αποκαλυφθεί κανένα. Έχουν αποκαλυφθεί παρασκηνιακές ενέργειες παράνομες και σίγουρα πολύ μακριά από αυτό που λέμε ηθικό στην πολιτική. Ξέρετε κάτι. Στο τέλος της ημέρας που λένε, υπάρχουν οι εκλογές. Και αν δεν βγει να τραγουδήσει η χοντρή, όπως λένε οι Αμερικάνοι, δεν θα τελειώσει το έργο. Η χοντρή θα τραγουδήσει την ημέρα των εκλογών που θα γίνουν κάποια στιγμή. Έλεγα λίγο πριν, δεν πιστεύω να γίνουν το φθινόπωρο, μπορεί να γίνουν το 21. Εκεί είναι η ώρα του λαού. Εκεί μπορούμε όλοι μας να τιμωρήσουμε ή να επιβραβεύσουμε πολιτικές και κόμματα. Να τιμωρήσουμε αυτούς που ήταν βρωμιάριδες και βάλαν το χέρι στο μέλι και το κλείψαν και τους άρεσε, και στους άλλους που δεν βάλαν το χέρι στο μέλι και ήταν καθάροι. Κοντός ψαλούς αλληλούια, κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές και εκεί πέρα αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν, φαντάζομαι θα τιμωρηθούν. Πάμε σε επόμενο τηλεθεατή, παρακαλώ. Ορίστε. Ο Δημήτρης από τα Πετράλωνα. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Τον κύριο Δημήτρη από τα Πετράλωνα μπορούμε να ακούσουμε? Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Πάμε επόμενο, παρακάτω. Έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να αποκατασταθούν οι γραμμές και η επαφή μας με τον κόσμο, να πούμε έτσι και δύο λόγια που τα έχουμε μπροστά μας. Θα είναι ένα καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, δύσκολο. Από ό,τι φαίνεται, δεν πάει καλά ο τουρισμός. Από ό,τι φαίνεται, δεν έρχονται τουρίστες. Ή γιατί φοβούνται, ή γιατί δεν έχουν λεφτά. Αυτό σημαίνει δύσκολες μέρες για όλους μας, όχι μόνο για τον τουρισμό. Θα κάνουμε ακούσουμε μια τηλεθεάτρια, την κυρία Μαργαρίτα, και θα συνεχίσω αυτό που σας λέω. Κυρία Μαργαρίτα, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Ήθελα να πω τα χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό επί την ονομαστική του εορτή που ήταν εχθές, αλλά δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Mm-hmm. Και να του πω ότι να μην ξεχάσει αυτά που υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό. Πέρα από αυτό, λυπάμαι για όλα αυτά τα σκάνδαλα, τα τρομερά που γίνονται γύρω από τους αξιότιμους, να το πω εντός παρενθέσεως, που δημιουργούν όλα αυτά τα έσχη, να το πω έτσι. Ναι. Και δεν σέβονται τον ελληνικό λαό που τους δίνουμε το μεγαλύτερο αξίωμα που υπάρχει στη χώρα. Και αντί να το εκτιμήσουν, το μόνο που ανεβαίνουν πάνω είναι να δημιουργούν συνέχεια σκάνδαλα. Γιατί τους ψηφίζουμε, για να κάνουν σκάνδαλα και να ρίχνει ο ένας τον άλλον λάθη? Αυτά τα χρήματα, τέλος πάντων, πού πηγαίνουν και ποιος ελέγχει αυτά τα χρήματα? Δεν είναι καταπάτηση του δημοσίου ή το χρήμα αυτό? Εγώ μια φορά σε ένα εισιτήριο που κατέβηκα από το Κοροπή κάτω Αθήνα και είχα πάει να βγάλω το εισιτήριο και δεν είχε εισιτήρια.
στο ταμείο. Πήγα στα μηχανήματα, δεν είχαν εισιτήρια. Και μου λέει ο ταμείας επιλέξει, κατέβα μου λέει κάτω και έχω ειδοποιήσει. Κατέβηκα στο Σύνταγμα και ήταν 3-4 που κάνουν τον έλεγχο για τα εισιτήρια. Του είπα, αυτό και αυτό συμβαίνει. Όχι, μου λέει, θα μου δώσετε τα στοιχεία σας. Πάρτε λέω τηλέφωνο πάνω στο κοροπή. Όχι, λέει, δεν γίνεται. Θα τα πάρουν, του λέω, τα στοιχεία μου. Με έγραψε και ο ταμείας με έστειλε στο μεταξουργείο εκεί που είναι τα γραφεία τέλος πάντων του πρακτιακού μετρού, δεν ξέρω τι είναι εκεί. Του το είπα και δεν το δεχτήκανε. Και μου στείλανε τα λεπτά στην εφορία και αυτά το 1,20 το εισιτήριο, κύριε Χαρδαβέλε, το 2015, το πλήρωσα εγώ 400 ευρώ, γιατί έκανα καταπάτηση 1,20. Αυτοί που τρώνε όλα αυτά τα χρόνια, τα λεφτά, πληρώνουνε. Κατανοώ απόλυτα την αγανάκτησή σας. Και εγώ το ίδιο θα ένιωθα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Να κυνηγάνε τον Κοσμάκη για 1,20 ευρώ για ένα εισιτήριο και να του φορτώνουν μετά 300 ευρώ πρόστιμο. Είναι αυτό που λέμε, δηλίζουν τον κόνομπα και καταπίνουν την κάμιλα. Δηλαδή, γίνεται, μην πω τι γίνεται, με τα σκάνδαλα και τα εκατομμύρια των ευρώ που χάνονται και εξαφανίζονται και τα παίρνουν και τα βάζουν στις τσέπες τους ορισμένοι και κυνηγάνε τον Κοσμάκη για 1 ευρώ που δεν μπόρεσε να πληρώσει το. Θα σας πω το ίδιο πράγμα που έλεγα λίγο πριν. Κρίνονται. Αυτοί που μας κυβερνάνε κρίνονται κάθε 4 χρόνια, ας πούμε, ή 3, 2, 1, ανάλογα που δεν γίνονται εκλογές. Αλλά θα πω και κάτι ακόμη. Όλοι έχουμε ευθύνη των όσων συμβαίνουν. Δεν μου αρέσει καθόλου να βγάζω τον εαυτό μου και τους πολίτες έξω από την κατάληξη αυτής της χώρας. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί ψηφίζουμε αυτούς που ψηφίζουμε. Ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε 10 φορές πριν πάμε να ρίξουμε στην κάλπη ποιους ψηφίζουμε. Και το δεύτερο είναι ότι είμαστε ένα λαός ο οποίος είχε απλώσει το χέρι του παραπάνω από εκεί πέρα που μπορούσε. Μην λέμε τώρα κουταμάρες, όταν παίρνανε δάνεια από τις τράπεζες 3 χιλιάρια για να πάει με την κομενίτσα ο υπάλληλος των 500 ευρώ στη Μύκονο να κάνει Σαββατοκύριακο και χρεωνόταν η κάρτα του ή χρεωνόταν το δάνειο για να περάσει 3 μέρες με το κορίτσι του. Μετά δεν μπορούσε να τον πληρώσει. Ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίει η τράπεζα βέβαια που το δίνει τόσο εύκολα, αλλά αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Φταίει και όλος όμως που παίρνει και ξοδεύει παραπάνω από ό,τι μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαστε ανεύθυνοι και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα να φορτώνονται όλα. Φταίει το κράτος, φταίει η κυβέρνηση κλπ. Πνίγηκα κιόλας, ορίστε. Πάμε να ακούσουμε ακόμη κάποιον. Παρακαλώ. Ο κύριος Λεωνίδας από την Καλλιθέα. Κύριε Λεωνίδα, καλησπέρα. Γεια σας. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαι συνταξιούχος από το 16. Ακόμα να βρουν τον τρόπο εισφορών για να μπορέσουν να με πληρώσουν. Παράλληλα, πήγα να κάνω αυτά τα τετραγωνικά να τα δηλώσω και μου ζητάνε για 7 τετραγωνικά παραπάνω 2.500. Ξέρετε τα παράβολα που είναι για το σπίτι και όλα αυτά τα σχετικά. Και θέλω να σας ρωτήσω, εγώ που παίρνω 385 ευρώ, μείον 6%, 360 καθαρά, πώς θα μπορέσω εγώ να πληρώσω αυτό τα τετραγωνικά που πρέπει να δηλώσουν, με προστήματα, με όλα αυτά τα σχετικά. Για μας που μας καθυστερούν και δεν μπορούν να μας κάνουν τον υπολογισμό να πάρουμε τη σύνταξή μας, δεν πρέπει να υπάρχει κάποια διάταξη ώστε να μην πληρώσουμε προστήματα και όλα αυτά τα σχετικά. Γιατί δεν ξέρω εγώ, να έχουμε 4 χρόνια με 360 ευρώ. Αν μπορέσει να ζήσει ο Βρούτσης με 360 ευρώ ή οποιοδήποτε Βρούτσης, να έρθω να του δώσω αυτά που παίρνει. Να του τα χαρίσω. Μάλιστα. Εμένα η σύνταξή μου θα είναι πάνω από 1.100 ευρώ και μου δίνουν 360 ευρώ διότι δεν μπορεί να κάνει τον υπολογισμό τη σύνταξη. Και τραβάω ένα κανάλι 4 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Τι να πω. Συχνά συναντάω ένα κράτος ανάλγητο απέναντι στον πολίτη. Δεν λογαριάζει αυτό το κράτος τίποτα. Δεν λογαριάζει τον πόνο του πολίτη, τις δυνατότητες του πολίτη. Και είναι άτεγκτο και αυστηρό. Αυτό πρέπει να κάνεις και αν δεν το κάνεις δεν μπορεί να προχωρήσεις. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Αν μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, μακάρι. Παρακαλώ, ορίστε άλλος. Ποιος κύριος είναι, κυρία? Ο κύριος Κώστας από τη Νέα Πέραμο. Κύριε Κώστα, σας ακούω. Κύριε Κώστα, εγώ θέλω να διαφωνήσω μαζί
δεν πάτε για εκλογές. Εγώ νομίζω ότι θα ήθελα ότι πάμε για εκλογές. Μάλιστα. Και να εξηγήσω το λόγο για αυτή. Πάμε. Να το πρώτα, να ακούω πολλές δυστυχίες, κλειστές, υποκλοπές κτλ. Αυτό μου θυμίζει προεκλογική περίοδο. Παράδειγμα, Βατοπέδιο. Τι βγάλε το Βατοπέδιο τώρα. Ρίξαν το καραβάνι και δεν ήξερε το Βατοπέδιο. Πάει αυτό. Δεν είναι μόνο αυτά τα σκάνδαλα, είναι και το βόδι του Γουταγιά, είναι το Ποσποτά, είναι το εξοπλισμό, είναι το ένα το άλλο. Κάθε φορά που γινόταν κάτι, με τι κλειστέ βγάζανε κάτι από εδώ από εκεί και πηγαίνουμε τα εκλογές. Τι γίνεται τώρα. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν την αντιπολίτευση και να έχει μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Μήπως ξεκινήσουν την αυτονομία. Αυτό ήταν να κάνουν. Και θα καταπτύνουν την οποία λογική που είναι άμα γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μάλιστα, έκλεισε το τηλέφωνο. Δύο Κωστίδες διαφωνούν. Εγώ λέω ότι δεν βλέπω να γίνονται εκλογές στο φθινόπωρο. Ο φίλος ο Κώστας, ο τηλεθεατής, λέει ότι εγώ πιστεύω ότι θα γίνονται το φθινόπωρο. Φίλε μου, ένας από τους δύο έχει προβλέψει αυτά τα πράγματα. Να δούμε. Αλλά ξέρετε κάτι, κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές, ίσως ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Και εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του Μητσοτάκη και να δει τι σκέφτεται, τι υπολογίζει, τι μετράει για να κάνει εκλογές. Οι εκλογές συνήθως αποφασίζονται την τελευταία στιγμή από τους αρχηγούς των κομμάτων ή τους πρωθυπουργούς, ανάλογα με το τι τους συμφέρει εποχιακά. Τους συμφέρει το συγκεκριμένη χρονική στιγμή να κάνουν εκλογές και έχουν αβαντάζ και προοπτικές να τις κερδίσουν, τις κάνουν. Βλέπουν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, τις παρατείνουν όσο μπορούν περισσότερο, διότι έτσι κι αλλιώς μια τετραετία είναι η κάθε κυβέρνηση, άρα μπορεί να το πας μέχρι τέλος της τετραετίας. Πάμε να ακούσουμε ακόμη κάποιον ακόμη, παρακαλώ ορίστε. Ο κύριος Ζαχαρίας. Κύριε Ζαχαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα και... Γεια σας. Τι ήθελα να πω, ήθελα να πω ένα ευχάριστο και ένα δύσκολο. Το ευχάριστο είναι μια πραγματικότητα όπου συγγενής μου που δούλευε στη Γερμανία, ήρθε στην Ελλάδα ο άνθρωπος, σταμάτησε κάποια στιγμή και δούλεψε, πήρε σύνταξη εδώ και ανεβαίνοντας σε κάποια σημεία στη Γερμανία, ή δεν πάω σε ένα γραφείο που είναι συντάξεις και σας πληροφορώ ότι αφού μπήκε μέσα στο γραφείο και έδωσε τα χαρτιά του, σε τρεις ημέρες του είχαν βγάλει τη σύνταξη, 120-130 ευρώ δεν θυμάμαι, μέσα σε τρεις μέρες. Το αφήνω αυτό, αυτό είναι το ευχάριστο που θα ήθελα και στην Ελλάδα να συμβαίνει. Μάλιστα. Το αφήνουμε λοιπόν στην ακρούλα. Πολύ το ωραία. Δεύτερο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν άνθρωπος θα το συζητήσω χωρίς καμία εμπάθεια σε πολιτικούς, καταστάσεις κλπ. Από χρόνια θυμόσαστε πάρα πολύ καλά ότι κυβερνητικοί, πρωθυπουργοί και δεν συμμαζεύεται, διαφημίζανε την προσπάθεια που θα πρέπει να κάνει η χώρα και να γίνει μια χώρα όπου θα δουλεύει, θα ζει με τον τουρισμό. Και ναι. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί δεν είμαι και εγγράμματος άνθρωπος, λίγα γράμματα ξέρω, και λέω, για να δουλέψει η βιομηχανία μου, ο τουρισμός μου στην Ελλάδα, θα πρέπει οι άνθρωποι που θα έρθουν, οι χώρες από όπου θα έρθει, να είναι ευτυχισμένες κανονικά και ωραία. Και έρχεται η περίπτωση όπως είναι η σημερινή, όπου και εκείνοι οι άνθρωποι περάσαν δύσκολα. Περνάνε αυτοί δύσκολα, δηλαδή θα πρέπει και εγώ να περνάω δύσκολα. Δηλαδή αυτοί οι πρωθυπουργοί και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα δεν το κατάλαβε. Ήμασταν μια χώρα η οποία ήμασταν σχεδόν αυτάρκης. Να μην τώρα κάτσω και να συζητάω, γιατί τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και όσοι δεν τα ξέρουν να πάνε να ψάχνουν να τα βρούνε. Και λέω, μα καλά, ένας δεν βλέπει ότι αυτό είναι καταστροφικό. Να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια προσπάθεια να παράγουμε κάτι, βρε αδερφέ. Κάτι ούτως ώστε να μην είμαστε υποχρεωμένοι συνεχώς τα πάντα, μα τα πάντα, να τα αγοράζουμε από το εξωτερικό και να στέλνουμε τα λεφτά μας έξω. Ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση. Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Ευγενικέ κύριε από την Γλυφάδα, κύριε Ζαχαρία. Σωστά τα λέτε. Τι να πω τώρα, σωστά τα λέτε. Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία. Από τον τουρισμό περίπου ζει ο μισός ελληνικός πληθυσμός. Σε όλο το φάσμα. Από τους επιχειρηματίες που έχουν τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τις ταβέρνες, τις καφετέρειες, τα μπαρ, μέχρι τον ηλεκτρολόγο που θα φτιάξει τα ηλεκτρικά και μέχρι τον άνθρωπο που είναι στην παραλία και πουλάει πολιτικά καρέκλες. Δυστυχώς δεν υπήρξε μέχρι τώρα μια ουσιαστική τουριστική πολιτική
η προσπάθεια των διάφορων υπουργών τουρισμού, πρωθυπουργών, προέδρων του ΕΟΤ κλπ. Ήταν να αρπάξουμε για φέτος όσους μπορούν περισσότερο να τους φέρουμε στην Ελλάδα. Ωραία. Βλέπαμε λοιπόν να αυξάνεται κάθε χρόνο ο αριθμός των τουριστών. Όμως έργα υποδομής και μια προσπάθεια εξυγίανσης του συστήματος του τουριστικού δεν βλέπαμε. Βλέπετε τι γίνεται στις παραλίες και τι γίνεται στα νησιά. Δεν πατάει ψυχή ή συμβαίνει και το άλλο. Αυτοί που έχουν ανοίξει μαγαζιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες, εστιατόρια κλπ. Πάνε να βγάλουν από τους λίγους αυτά που θα βγάζουν από τους πολλούς. Αντί να μειώσουν τιμές λόγω κορονοϊού, λόγω δυσκολίας προσάρτησης τουριστών. Αντί λοιπόν να μειώσουν τις τιμές για να κάνουν δελεαστική την Ελλάδα, τις έχουν αυξήσει ή τις έχουν κρατήσει όπως πέρσι. Δεν είναι αυτή η τουριστική πολιτική, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι λάθος. Λοιπόν, πάμε ακόμη να ακούσουμε κάποιον τηλεθεατή, γιατί σιγά σιγά τελειώνω από ό,τι βλέπω. Παρακαλώ. Η κυρία Ειρήνη από Βοτανικό. Κυρία Ειρήνη, καλησπέρα. Ναι, ναι, γεια σας κύριε Χαλαβέλα. Ήθελα να σας πω, έχω ένα παιδί τυφλό. Με 100% αναπηρία έχει περάσει από τις επιτροπές του ΙΚΑ και σήμερα είχα προ 3 μήνες ξαναπεράσει την πρώτη επιτροπή και το απορρίψανε. Και έκανα ένσταση, δηλαδή ζητάω ένα βοήθημα περισσότερο γιατί 700 που παίρνω το παιδί έχει τεράστια έξοδα και δεν μπορώ να τα... δεν με φτάνουν τα λεφτά. Και πήγα σήμερα, δηλαδή μόνο που δεν με δίρανε οι κυρίες. Γιατί. Απορώ που ήταν και μητέρες. Και μου λέει περάστε έξω. Όχι, τη λέω δεν περνάω έξω. Θα με ακούσετε. Εγώ τη λέω ήρθα και θέλω να μου πείτε γιατί δεν δίνετε στο παιδί μου τα λεφτά αυτά που τα δικαιούται. Και το χαρτί στην επιτροπή λέει ότι κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται η σύνταξη. Εγώ δεν έχω πάρει ούτε αύξηση ούτε τίποτα. Μόνο παίρνει τη σύνταξη του μπαμπά του που πέθανε και κόψαν από την πρόνοια και παίρνει από εκεί. Τι σας είπαν, τι να κάνω. Γιατί την απέριψαν, σας έδωσαν μια εξήγηση. Ναι, μου είπε επειδή στέκεται στα πόδια του, δεν είναι τετραπληγία αυτή και τον πήρε σαν χαζίλες και εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ είμαι μητέρα, εγώ είμαι γιατρός τώρα, δεν είμαι μάνα και τον πήρε στα χεράκια του και τον περπάταγε και γυρίζει και λέει στη συνάδελφό της, βέβαια γιατρίσα ήταν, ολοκύριος όμως, με κατάλαβε, με είδε ότι δεν είμαι στα καλά μου. Δηλαδή μου ερχόταν να τα κάνω λίμπα εκεί μέσα. Μάλιστα. Δηλαδή έχω αγανακτήσει, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω απόλυτα. Έχει 100% αναπηρία το παιδί και δεν δέχονται να... Το πήγα μαζί με το παιδί μου και ήταν ο γιος μου και ο γιος μου φοβήθηκε να μην πάθω τίποτα και μου λέει έλα μαμά ηρέμησε και πάμε να φύγουμε. Ναι, αλλά εγώ όμως έχω κάνει και κάποια έξοδα. Μου επέβαλα να κάνω κάτι εξετάσεις και τρέχω 4 μήνες για εξετάσεις και έχω ξοδέψει πάνω από 1.000 ευρώ. Και αυτό το παιδί μου δικαιούται. Έχετε... Η αγάπη σας είναι δικαιολογημένη. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Κάνα φορά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που μας πήρατε στο τηλέφωνο και εσείς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο, τέτοια ώρα. Να είστε καλά. Γεια σας.